πιο συγκλονιστική στιγμή των επιχειρήσεων διάσωσης. Μετά από ολονύχτια μάχη μέσα στα παγωμένα νερά, οι άνδρες της Τρίτης ΕΜΑΚ Κρήτης κρατούν στα χέρια τους το αγοράκι με ειδικές ανάγκες που έμεινε δύο μερόνυχτα με τους γονείς του πάνω σε μία ταράτσα. Καλησπέρα! Κανένας δεν πλησίαζε, ακόμα και οι ντόπιοι εκεί που ήξεραν και είχαν φέρει βάρκες, μας είπαν ότι αυτό που κάνουμε είναι τρελό. Κάθε εικόνα που συναντούν, φτάνοντας στον πλημμυρισμένο Θεσσαλικό κάμπο, και μία δυνατή εμπειρία για τους Κρήτες διασώστες που έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες συνθήκες, όμως αναλαμβάνουν από την πρώτη στιγμή την πιο δύσκολη αποστολή. Και όταν με το πρώτο φως της ημέρας έβλεπες αυτούς τους άνθρωπους όλους στα μπαλκόνια και να περιμένουν βοήθεια από εμάς, αυτό σου προκαλεί μια αίσθηση ευθύνης ότι πρέπει να μπορέσεις να προσφέρεις τα μέγιστα. Η περιγραφή του διοικητή της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον τρόπο με τον οποίο βρήκαν μέσα στο σκοτάδι το δρόμο για το σπίτι του παιδιού είναι απόλυτα συγκλονιστική. Ξεκινήσαμε την Κοσκινά, μια απόσταση 14 χιλιόμετρα, και την κάναμε κοντά 4 με 5 ώρες με τη βάρκα. Φανταστείτε, είχαμε βάλει το GPS. Και το GPS μας έδινε το δρόμο και μας έλεγε χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά. Επιλέξαμε να πηγαίνουμε πάνω από το δρόμο, ενώ δεν βλέπαμε το δρόμο, γιατί ο δρόμος είχε τα λιγότερα εμπόδια. 12 επίλεκτα στελέχη της ΕΜΑΚ πάλεψαν στη λάσπη και τα νερά για να πάρουν αγκαλιά μικρά παιδιά, εξαντλημένους, ηλικιωμένους, και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Η εικόνα που εμένα προσωπικά με συγκλώνησε περισσότερο ήταν οι αντιδράσεις και η ψυχολογία των ανθρώπων που είχαν πληγεί από την καταστροφή, οι οποίοι εν ρηπή οφθαλμού έχασαν τους κόπους μιας ζωής. Δηλαδή, το να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να είναι στην κατάσταση που ήταν και παρόλα αυτά να προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τους συνανθρώπους τους και για τον τόπο τους, ήταν εντυπωσιακό. Όπως εξηγούν οι πρώτοι διασώστες που επέστρεψαν, το μέγεθος της καταστροφής είναι ασύλληπτο, ενώ μέχρι και σήμερα μια έκταση που ξεπερνά ολόκληρο τον κάμπο της Μεσαράς βρίσκεται κάτω από 2 και 3 μέτρα νερό. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες διάσωσης αποτελούν εμπειρία ζωής για τα στελέχη της Τρίτης ΕΜΑΚ, η οποία διαθέτει και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για τη διάσωση σε ορμητικά νερά. Τα κλιμάκια όλων των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης καταστροφών της πυροσβεστικής δούλεψαν πλάι-πλάι με το στρατό, ο οποίος, όπως εξηγεί ο Σταύρος Καλογιαννάκης, έστησε ουσιαστικά ένα λιμάνι πάνω σε πλατφόρμες. Ζητήσαμε τη βοήθεια των κατοίκων εκεί με τα μεγάλα τρακτέρια που έχουν εκεί πάνω. Είχαν τοποθετήσει πλατφόρμες πίσω από τα τρακτέρια. Οπότε τα τρακτέρια μπαίναν μέχρι το σημείο που μπορούσαν να σταθούν οι βάρκες. Και οι βάρκες του στρατού και η δικιά μας, στη σειρά μία-μία, πήγαινε και άφηνε τον κόσμο πάνω στις πλατφόρμες. Και έπαιρνε η επόμενη βάρκα τη σειρά και η επόμενη βάρκα τη σειρά. Ήταν κάτι που στήθηκε εκείνη την ώρα επειδή το ζητούσε η ανάγκη. Η ανάγκη το να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τον κόσμο που μαζεύαμε από το χωριό. Που απεγκλωβίστηκαν όλοι οι πολίτες που είχαν ανάγκη και ανεφοδιάστηκαν όσοι παραμένουν στα σπίτια τους, οι άνδρες της Τρίτης ΕΜΑΚ ρίχτηκαν στη μάχη για τη διάσωση εκατοντάδων παγιδευμένων ζώων που είχαν μείνει για μέρες γαντζωμένα πάνω σε στέγες, εξαντλημένα από την υποθερμία και την πείνα. Μας συγκίνησε η εικόνα στις γειτονιές από τα κατοικίδια τα οποία ήταν πάνω στις στέγες και κλαίγανε, γιατί είχαν ήδη περάσει 2-3 μέρες χωρίς τροφή, χωρίς τίποτα, και ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν, ζοριστήκαν δηλαδή. Μάχη ανθρωπιάς και ευαισθησίας, στην οποία έδωσαν με ευσυνειδησία, πιστοί στο δόγμα πως κάθε ζωή μετράει. Όπως ήταν ότι το αντιλαμβανόντουσαν. Δηλαδή σε ένα σκυλί προσπαθούσαν να το πιάσουν και επειδή δεν με γνώριζε δεν με άφηνε. Αλλά κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι, γιατί είχε δει και τα άλλα σκυλιά που είχαν βάλει στη βάρκα, ότι είναι η βοήθεια, δώσουμε, και πλησίασε από μόνο του, μετά το πιάσαμε πιο εύκολα. Τα στελέχη της ΕΜΑΚ που επέστρεψαν στο Ηράκλειο αντικαταστάθηκαν από νέα πενταμελή ομάδα της υπηρεσίας που συνεχίζει το έργο της έρευνας και διάσωσης στο Θεσσαλικό κάμπο.